Στη φθορά του χρόνου έχουν αφαιθεί γέφυρες του ΒΟΑΚ, από όπου διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στη γέφυρα του ΒΟΑΚ πάνω από τη λεωφόρο Κατσαντζίδη. Τρύπες και σίδερα που έχουν φανεί στη τσιμεντένια γέφυρα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου. Αν δεν συντηρούνται τα έργα, προφανώς κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε φαινόμενα τα οποία, όπως έχουμε δει και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, που έχουμε καταρρεύσεις έργων υποδομής, γιατί εδώ έχουμε και ένα έντονο διαβρωτικό περιβάλλον στην Κρήτη. Οπότε θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει αυτό το θέμα για να μπορέσουν να έχουν ένα χρόνο ζωής και να παραταθεί ο χρόνος ζωής τους με συντηρήσεις και ενδεχομένως και ενισχύσεις όπου αυτό απαιτείται. Οι εικόνες που φωτογραφίζουν τη διάβρωση του οπλισμού και την αποσάθρωση σκυροδέματος και που φέρνουν στο προσκήνιο το πρόβλημα με τις ασυντηρητές γέφυρες των ΒΟΑΚ. Η άση του κινδύνου απαιτεί χρήματα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Τεχνικά έργα πάρα πολύ μεγάλα, τα οποία έχουν υποστεί χρόνια τώρα σεισμούς, χωρίς να έχουν συντηρηθεί, να έχουν ανεπαρκή συντήρηση. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο μέσω του ΟΑΚ και φυσικά και με παρέμβαση της περιφέρειας, να συσταθεί μια επιτροπή, στην οποία επιτροπή θα γνωμοδοτήσει ποια είναι η επικινδυνότητα αυτών των μεγάλων τεχνικών έργων και φυσικά να χρηματοδοτήσει αυτή την άρση της επικινδυνότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρμόδιο Υπουργείο έχει στα χέρια του από το 2013 μελέτες για 14 γέφυρες στην Κρήτη, οι οποίες εγκρίθηκαν στο πλαίσιο σύμβασης στα τέλη του 2009 με τίτλο «Μελέτη εντοπισμού επικινδυνότητας και αποκατάστασης φθορών και βλαβών». Εν τω μεταξύ, παρεμβάσεις συντήρησης σε γέφυρες δεν φαίνεται να έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με την Ειρήνη Βρέντζου να τονίζει την ανάγκη διενέργειας ελέγχων και καταγραφής προβλημάτων στις γέφυρες του Βόρειο Δικού Άξονα Κρήτης. Υστερούμε πάρα πολύ, υστερεί η πολιτεία στο σχεδιασμό αυτό. Από τη λειτουργία του και από το σχεδιασμό του, δηλαδή, δεν έχει προβλεφθεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, και αυτό είναι αρνητικό. Να γίνουν οι συντήρησεις αυτές και ώστε όλοι οι πολίτες να είναι ασφαλείς όταν περνάνε αυτά τα μεγάλα τεχνικά έργα. Διότι σκεφτείτε ότι είμαστε μια χώρα σεισμογενή, ιδιαίτερα σεισμογενή, όσο μάλλον η Κρήτη. Παράλληλα, η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης αναφέρεται στο κενό που υπάρχει, καθώς δεν έχει συσταθεί ακόμα ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή αρμοδιότητες οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί σε αυτή την υπηρεσία. Άρα, στο κομμάτι του Βόρειου Δικού Άξονα και των μεγάλων γεφυρών, σίγουρα θα πρέπει να λειτουργήσει το Υπουργείο, που είναι ο κύριος του έργου. Για την αποκρουστική εικόνα της γέφυρας πάνω από τη λεωφόρο Κατσαντζίδη, υπήρξε πρόσφατα ρεπορτάζ από το neakriti.gr με τον Παναγιώτη Ανασασάκο να σχολιάζει. Ήταν πολύ εύστοχη η αναφορά σας για την αποκάλυψη και τη διάβρωση του σιδηρού οπλισμού στη γέφυρα του ΒΟΑΚ πάνω από τη λεωφόρο Κατσαντζίδη. Ήθε αυτή η αναφορά σας να αποτελέσει την αφορμή για να ελεγχθούν και στη συνέχεια να επισκευαστούν όλοι οι φορείς των γεφυρών στο ΒΟΑΚ, οι οποίοι πάνω κάτω έχουν την ίδια ηλικία και συνεπώς εκτιμάται ότι θα έχουν και τα ίδια στατικά προβλήματα. Άλλωστε η ηλικία τους φτάνει αισίως τα 40 χρόνια και δεν νομίζω ότι έχουν υποστεί στο διάστημα αυτό καμία σοβαρή συντήρηση.